λατρευτικές εκδηλώσεις, τυσαγίνη και στα ρίζια για τον εορτασμό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Ενεργειακή κοινότητα στοχεύει να δημιουργήσει ο Δήμος Σουφλίου σε τι αφορά και ποιες κινήσεις γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Φθινόπωρο, εποχή των χρυσανθέμων και των κυκλάμινων. Ποιες εργασίες σε άνθη, φυτά και δέντρα γίνονται αυτή την περίοδο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Την σύναξη των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου, όπου υπάρχουν ιεροί ναοί αφιερωμένοι στους ταξιάρχες, όπως τους αποκαλεί ο λαός, πανηγυρίζουν. Τη μνήμη των ταξιαρχών τίμησαν οι κάτοικοι της Άνω Αγίνης Ορεστιάδας, καθώς οι ταξιάρχες είναι πολιούχοι και προστάτες του οικισμού. Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στις λατρευτικές εκδηλώσεις του πανηγυρικού τριήμερου στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών της Αγίνης. Η γιορτή αυτή είναι σημείο αναφοράς του οικισμού από την ίδρυσή του. Είναι την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταυτή και πάσαν πόλη και χώρα από λιγού πνημού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αρωθήνων. Νουσίε κόρδε τσακέδι να σαν ιδέ εξητούνε στον Κύριον που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Όπως σε όλους τους ναούς που πανηγυρίζουν έγινε η λιτάνευση της ιερής εικόνας του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ. Παράδοση δεκαετιών για τον Βόρειο Εύρο αποτελεί ο πανηγυρικός εορτασμός του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών στα Ρίζια. Πολλοί ήταν οι πιστοί, κάτοικοι και επισκέπτες, όπως και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φέτος που παρακολούθησαν τις λατρευτικές ακολουθίες. Η γιορτή των Ταξιαρχών έχει ιδιαίτερη σημασία για τα Ρίζια, καθώς για δεκαετίες αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο λατρευτικό γεγονός στο χωριό. Πολλοί ήταν και φέτος οι κάτοικοι του χωριού, οι πιστοί και επισκέπτες που παρακολούθησαν τις ιερές ακολουθίες. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων ημών. Αγίας, Αγίας Κύριος Σαββάων κλήρης ο ουρανός και η γη της δοξής σου.
ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας με τους μαθητές των σχολείων να προηγούνται της πομπής. Ενεργειακή κοινότητα στοχεύει να δημιουργήσει ο Δήμος Σουφλίου. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη συναντήσεις με τους ΤΟΕΒ της περιοχής. Ενεργειακή κοινότητα θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος Σουφλίου. Ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στις πρώτες συναντήσεις με τα ΤΟΕΒ της περιοχής, με τα οποία θέλει να κάνει συγκεκριμένη συνεργασία. Έχει ξεκινήσει ήδη μια πρωτοβουλία από τον Δήμο για να δημιουργηθεί μια ενεργειακή κοινότητα. Γνωρίζετε πολύ καλά το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και σαν Δήμος αλλά και γενικότερα οι οργανισμοί, τα ΤΟΕΒ της περιοχής, όσον αφορά τα κόστη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Θεωρούμε ότι οι ενεργειακές κοινότητες δίνουν τη δυνατότητα με τη νέα νομοθεσία να δημιουργηθούν κοινότητες οι οποίες μπορούν να εξοικονομήσουμε μέρος της ενέργειας τις οποίες καταναλώνουμε. Δηλαδή να γίνουν επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, τα οποία στην ουσία θα συμψηφίζουν τις ανάγκες σε ρεύμα του Δήμου και των ΤΟΕΒ. Μέσα σε αυτή την κίνηση έχουμε κάνει την πρόταση να μπει και η περιφέρεια, δηλαδή να γίνει μια ενεργειακή κοινότητα μεταξύ της περιφέρειας, του Δήμου Σουφλίου και των ΤΟΕΒ από τα Λάβαρα μέχρι και τις Σφαίρες. Το πρόγραμμα επιδοτείται και για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Σε εκτάσεις ανεξαρτήτου σημείου, σε αυτή την περιοχή μας εδώ, όπου αυτές στην ουσία θα συμψηφίζουν το ρεύμα με βάση τα ρολόγια της ΔΕΗ, τα οποία θα δηλώσουμε εμείς ως ενεργειακή κοινότητα. Δίνει μια χρηματοδότηση στο κόστος εγκατάστασης στο 70%, επομένως είναι κάτι πολύ σημαντικό ως επιδότηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να οργανώσουμε την κοινότητα αυτή, την ενεργειακή κοινότητα. Σήμερα έγινε η δεύτερη συνάντηση εδώ στο Σουφλί, όπου συμμετείχαν τα ΤΟΕΒ της περιοχής εδώ, από το Λαγινά μέχρι και τα Λάβαρα. Είχε προηγηθεί πριν 2 εβδομάδες περίπου μια συνάντηση στο Τυχερό, όπου συμμετείχαν οι Σφαίρες, το Τυχερό και τα ΤΟΕΒ της περιοχής. Είμαστε τώρα σε ένα στάδιο επικοινωνίας πλέον με την περιφέρεια, να ολοκληρώσουμε τις επαφές, έτσι ώστε να γίνει μια τελική συνάντηση πλέον όλων των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα, έτσι ώστε να γίνει πράξη αυτό το οποίο έχουμε σκεφτεί και έχουμε βάλει ως στόχο. Και θεωρώ ότι είμαστε ήδη πάρα πολύ κοντά, σχεδόν. Θα έλεγα το 99% των ΤΟΕΒ είναι ήδη θετικό στη συμμετοχή τους. Ο Δήμος Σουφλίου είναι θετικός. Η περιφέρεια έχει δείξει και έχει πει πολλές φορές ότι θα βοηθήσει τέτοιες προσπάθειες. Άρα θεωρούμε ότι είμαστε πολύ κοντά στη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας. Ένα βιβλίο με θέμα τη ζωή του Χριστού με τίτλο «Ιησούς ο Ναζωραίος» συνέγραψε ο Γιώργος Βουλτουρκής με καταγωγή από τη Νέα Βίσα. Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του, όλα όσα γράφει στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε δογματικά. Ο κύριος Βουλτουρκής ασχολείται ερασιτεχνικά με την ιστορική έρευνα και έχει συγγράψει και άλλα βιβλία. Ο Γιώργος Βουλτουρκής έχει καταγωγή από τη Νέα Βίσα. Αυτήν την περίοδο βρίσκεται στη γενέτειρά του και μίλησε για τα βιβλία που γράφει. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο «Ιησούς ο Ναζωραίος». Από τη Νέα Βίσα έφυγα πάρα πολλά χρόνια. Έφυγα το 1966 από την Ορσιάδα για την Αθήνα, πριν 53 χρόνια. Η δουλειά μου ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά στον ΟΤΕ. Πήρα σύνταξη. Μετά τη συνταξιοδότηση αξιολήθηκα με τη συγγραφή των βιβλίων. Έχω γράψει 5 βιβλία, τα οποία μπορώ να σας αφαιρώ. Το ένα είναι «Η ζωή μου όλη»,
Το δεύτερο είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ένα ωραίο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχω γράψει το Απόστολος Παύλος, δηλαδή τα βήματα του Απόστολου Παύλου όλα. Έχω γράψει για τον Διογέννη τον Κίνικο, ένα σατυρικό βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχω γράψει το τελευταίο, το πέμπτο βιβλίο, Ιησούς Ναζωραίος. Η εξωστόρηση του Ιησού. Δηλαδή, μου ήρθε μια ιδέα να το γράψω. Ο λόγος που το έγραψα είναι λίγο προσωπικός. Μου ήρθε κάποια έμπνευση, το σκέπτηκα έτσι, το αποφάσισα και έγραψα. Γράφω λοιπόν με απλά λόγια την ζωή του Χριστού, τα χρόνια που τον γνωρίσαμε, μέσω των Ευαγγελίων, όσο μπόρεσα πιο εμπαστορωμένα και πιο απλά, για να μπορούν να το διαβάσουν οι πάντες και να δουν ότι ο Ιησούς ήρθε, περπάτησε στη γη αυτή, έκανε θαύματα, τα οποία τα γνωρίζουν και οι άθεοι, οι πάντες, και συνεχεία μέχρι τη σταύρωσή του. Λοιπόν, ο Ιησούς, όπως γνωρίζουμε, μέχρι τα 12 ετών γνωρίζουμε τα πάντα. Πέρα από τα χάνετα τα πάντα, κανείς δεν γνωρίζει, μόνο οι κασίες υπάρχουν, και στα 30 ετών άρχισε τη διδασκαλία του. Στα 33, όπως γνωρίζουμε όλοι, το σταυρώσαν οι Εβραίοι, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουν οι πάντες. Από εκεί και μετά το βιβλίο μου μπόρεσα να το γράψω όσο μπόρεσα πιο απλά, για να μπορείτε να το διαβάσουν οι πάντες, όπως είπα προηγουμένως. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να το διαβάσουν όλοι, γιατί γράφω τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Η θεματολογία των βιβλίων του συγγραφέα έχει αναφορά στην ιστορία και στη θρησκεία. Ξεκίνησα από την γέννησή του μέχρι και τη σταύρωσή του, τα θέματα που έχει κάνει βάσει των Ευαγγελίων. Και όπως γνωρίζουμε, τα Ευαγγέλια είναι 4. Τα 3 γράφτηκαν απευθείας στα ελληνικά, το 1 γράφτηκε στα αραμαϊκά από τον Μαθαίο και μετά στα ελληνικά. Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, τα γνωρίζουν οι πάντες ακριβώς τι έχει γίνει, και συνεχεία ξεκινώ και γράφω τη ζωή του στη γη, μέχρι τη θησαυρωσή του. Γράφω λοιπόν για τον Πόντιο Πιλάτο, το οποίο θα το διαβάσει κάποιος στο βιβλίο μου, τι ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, ο οποίος πάλιψε να μην σταυρωθεί ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπόρεσε να το πετύχει, διότι ήταν θέλημα Θεού και έτσι θα γινόταν. Διότι αν δεν γινόταν η σταύρωση, δεν θα είχαμε και την Ανάσταση. Αυτά τα γράφω στο βιβλίο μου. Καλό θα ήταν, αν και όποιος θέλει, μπορεί να το βρει το βιβλίο μου, με το όνομά μου να το γράψει στο ίντερνετ και να το ζητήσει να το πάρει. Στο ίδιο βιβλίο θα προσθέσω η δεύτερη έκδοση, θα προσθέσω πράγματα τα οποία τα έψαξα πάρα πολύ και θα είναι πολύ πιο εμπεριστατωμένο και πολύ πιο καλό, για να μπορεί να το διαβάσει κάποιος και να καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει. Η τίτλη των βιβλίων που έχει συγγράψει ο Γιώργος Βουλτούρκης είναι «Η ζωή μου όλη», «Διογέννης ο Κοινικός», «Μέγας Αλέξανδρος», «Απόστολος Παύλος» και το τελευταίο του «Ιησούς ο Ναζωραίος». Στα μέσα Νοεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία για τον κρατικό προϋπολογισμό, αναμένεται να κλειδώσει το εύρος αλλά και οι δικαιούχοι του φετινού κοινωνικού μερίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, οπότε η κυβέρνηση θα καταθέσει τον προϋπολογισμό στη Βουλή, θα δημοσιοποιήσει και τις προθέσεις της για το κοινωνικό μέρισμα, δηλαδή τη διανομή του προβλεπόμενου υπερπλεονάσματος. Οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται στις αρχές Δεκεμβρίου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη θεσμοθέτηση κοινωνικού μερίσματος σαν επίδομα που θα χορηγείται κάθε χρόνο. Οι επιλογές που εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος φέτος αφορούν την οικονομική στήριξη των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων στο τέλος του χρόνου μέσω ενός εφάπαξ ποσού, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Τη χρησιμοποίηση του υπερπλεονάσματος για την κάλυψη έκτακτων δημοσιονομικών αναγκών, όπως αναδρομικά των συνταξιούχων που εκκρεμούν από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την αξιοποίηση του ποσού για ελάφρυνση και ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως άνεργοι, περιστασιακά απασχολούμενοι και νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Το σενάριο αυτό φωτογραφίζει ως δικαιούχους όσοι εισπράττουν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους του ΚΕΑ από 1η Νοεμβρίου του 2018, ισχύει ένας νέος κανονισμός με πιο στοχευμένα κριτήρια για τους δικαιούχους. Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά και καθορίζονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία κάθε νοικοκυριού. Συγκεκριμένα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις. Ακίνητη περιουσία. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προς αυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ως 150.000 ευρώ. Κινητή περιουσία. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού, επιβατικά για ταχύ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της τις 6.000 ευρώ.
Το συνολικό ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. Δεν μπορεί να υπερβαίνουν το εξής ποσό ως 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200 ευρώ. Νοικοκυριό με 2 ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος 1.800 ευρώ. Νοικοκυριό με 2 ενήλικα και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα 2.100 ευρώ. Νοικοκυριό με 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη, το όριο που τίθεται είναι τα 2.400 ευρώ. Νοικοκυριό με 3 ενήλικα και 1 ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικα και 3 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα μέλη, το όριο αυξάνεται στα 2.700 ευρώ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με 5 ανήλικα μέλη, το όριο φτάνει στα 3.000 ευρώ. Όπως κάθε εποχή, έτσι και το φθινόπωρο και εν ώψη του χειμώνα, τόσο τα λουλούδια και τα φυτά όσο και τα δέντρα χρειάζονται μια διαφορετική φροντίδα για να αντέξουν τις χαμηλές θερμοκρασίες που έρχονται. Αυτή την εποχή την τιμητική τους έχουν τα χρυσάνθεμα και τα κυκλάμινα που βρίσκονται σε πλήρη ανθοφορία. Τα χρυσάνθεμα είναι κατεξοχήν λουλούδια του φθινοπόρου. Είναι αρκετά ανθεκτικά, πολυετή φυτά, αλλά χρειάζονται κάποια φροντίδα για να μας χαρίζουν αυτή την περίοδο τα υπέροχα άνθη τους. Αυτή την εποχή στο φθινόπωρο είμαστε, στο τέλος του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο είναι συνυφασμένο πάντα με τα χρυσάνθεμα. Δηλαδή είναι ως επιτοπλίστων το νούμερο ένα λουλούδι αυτή την εποχή, το χρυσάνθεμο, και ακολουθεί το κυκλάμινο. Θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα από την προηγούμενη χρονιά ώστε να ανθοφορήσουν σωστά τα χρυσάνθεμα? Βεβαίως, ναι. Μια μικρή φροντίδα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Να σας πω καταρχήν ότι το χρυσάνθεμο είναι ένα λουλούδι πολυετές. Δηλαδή το φυτεύουμε στους κήπους μας μια φορά και το έχουμε για αρκετά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια θα έλεγα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι όταν πλέον ξανθήσει, δηλαδή περίπου για τα Χριστούγεννα, ας πούμε, όταν πλέον χαθούν όλα τα λουλούδια του, θα πρέπει να το κλαδεύουμε, έτσι ώστε να ξαναξεκινήσει ξανά το Μάρτιο, να βγάζει την καινούργια του ανθοφορία, μάλλον τους καινούργιους του βλαστούς. Και αν θέλουμε να το κρατήσουμε χαμηλά, θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα κούρεμα τον Ιούνιο. Εάν δεν μας πειράζει, μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι ώστε πάλι το φθινόπωρο να μας ξανανθίσει έτσι όπως πρέπει. Παρατηρείται συχνά την περίοδο αυτή να κλαδεύονται δέντρα, κάτι που δεν ενδείκνυται για την εποχή αυτή, όπως ανέφερε ο κ. Δουλαψής. Από την εμπειρία μας και από τις γνώσεις μας και από τη βιβλιογραφία, δεν είναι σωστό τα δέντρα να κλαδεύονται αυτή την εποχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει επικρατήσει στην περιοχή. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι πιο πολλοί θέλουν να μην σκουπίζουν τα φύλλα, δεν τους αρέσουν τα φύλλα που πέφτουν. Και με αποτέλεσμα να κλαδεύουν αυτή την εποχή τα δέντρα. Αυτό για μένα δεν είναι καθόλου σωστό, γιατί τα δέντρα αυτή τη στιγμή ακόμα η χυμή τους, ειδικά και φέτος με τη ζέστη που έχει ο Νοέμβριος, η χυμή των δέντρων είναι ακόμα ψηλά, δεν έχουν πέσει δηλαδή. Το πιο λογικό είναι να κλαδεύουν τα δέντρα μετά τον Ιανουάριο και θα λέγαμε, επειδή έχουμε μια κρύα περιοχή, θα λέγαμε ότι θα ήταν καλύτερο να κλαδεύονται το Φεβρουάριο. Πιστεύω ότι κάθε εποχή έχει την ομορφιά της. Δηλαδή τώρα τα φύλλα που πέφτουν δεν είναι κάτι το άσχημο για την πόλη μας. Εδώ πέρα οι μεγαλύτεροι ζωγράφοι έχουν εμπνευστεί από το πέσιμο των φύλων και γενικά από τον χρωματισμό των φύλων που γίνεται αυτή την εποχή. Σε άλλη περίπτωση πληγώνεται το δέντρο και μπορεί και να ξεραθεί ή ένα μέρος του? Κοιτάξτε, βεβαίως έχουν παρατηρηθεί όταν γίνεται μια τομή και τα υγρά των δέντρων είναι ακόμα ψηλά, δημιουργούνται μύκητες. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια καλό είναι να βάζουμε μία πάστα ειδική που είναι για τα κλαδέματα ή κάποιο χαλκό σε παχύρευστη μορφή. Αλλά και πάλι δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να κλαδεύουμε αυτή την εποχή. Δηλαδή έχουν παρατηρηθεί ότι μετά αρχίζουν και ξεραίνονται κλονάρια από τα δέντρα και αν το αφήσουμε και με τις υγρασίες και τις ομίχλες που έρχονται μετά το Δεκέμβριο, μπορεί να ξεραθεί και όλο το δέντρο. Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας διοργανώνει και φέτος τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τίτλο Αγγέλων Φως 2019. Και καλεί όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος να κάνουν εγκαίρως τις αιτήσεις συμμετοχής τους.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως τις 31 Δεκεμβρίου. Προκειμένου να προγραμματιστούν και να πραγματοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο, οι εκδηλώσεις Αγγέλων Φως 2019 που θα γίνουν από 14 έως 31 Δεκεμβρίου στην Εορταστιάδα, παρακαλούνται οι πολιτιστικοί φορείς και σύλλογοι, σχολεία, σωματεία, καλλιτεχνικά σχήματα και ομάδες, μουσικές σχολές και οδεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια, νεανικά και μαθητικά μουσικά σχήματα, σχολές χορού και όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο χωριό των Αγγέλων Φως, στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα καθώς και για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκδηλώσεων να υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, οι εκπρόσωποι των συλλόγων, οι οποίοι σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες διοργανώνουν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή τοπικά έθιμα και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, μπορούν να υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση για συμμετοχή στο εορταστικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις είτε από τα γραφεία της ΔΚΠΑΟ Κωνσταντινούπολης 59 κατά τις ώρες 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι, είτε ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης στο dkpao.gr. Όλες οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο χωριό των Αγγέλων, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στα γραφεία της επιχείρησης Κωνσταντινούπολης 59 και κατά τις ώρες 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι, καθώς και ηλεκτρονικά στο mail dkpao@orestiada.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή είναι η Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι.